που εργοδοτεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, τοποθέτησε κάμερες στο σπίτι και τότε, όπως βλέπετε, καταγράφηκαν οι κινήσεις της 55χρονης που προκαλούν πραγματικά και επαναλαμβάνουμε οργή. Μάλιστα. Η 17χρονη εξετάστηκε το απόγευμα από γιατροδικαστικό που διαπίστωσε ότι όντως η 17χρονη φέρει μόλοπες, ενώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η 55χρονη βρίσκεται στο τμήμα και ανακρίνεται και αναμένεται να δεθεί υποκράτηση και αύριο. Και δεν ξέρω τι ποινή μπορεί να επιβληθεί για ένα τέτοιο έγκλημα, να μην το πω παράπτωμα ή οτιδήποτε άλλο. Ντίνα, σε ευχαριστήσουμε. Μένουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την θεία της 17χρονης τετραπληγικής κοπέλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς το υποπτευτήκατε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο? Εδώ και 5 μήνες περίπου βρίσκαμε μόλοπες πάνω στο σώμα του μωρού. Γυρίσαμε όλους τους γιατρούς, κάναμε όλες τις σηματολογικές εξετάσεις που μας είχαν πει. Ήταν όλα καθαρά. Έτσι αποφασίσαμε να βάλουμε κάμερες στο δωμάτιο του μωρού για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε. Αυτή η κοπέλα, η οικιακή βοηθός, ήταν πολύ καιρό μαζί με την 17χρονη? 2,5 χρόνια. Και στο παρελθόν ήταν η συμπεριφορά της εντάξει? Διαπιστώσατε κάτι παράξενο ή όχι? Τίποτα απολύτως. Ήταν τα 2,5 αυτά χρόνια, ήταν η συμπεριφορά της άψογη με το μωρό. Αντιλαμβάνομαι, όταν είδατε αυτή την ταινία, τι πάθατε ως οικογένεια? Πώς νιώσατε? Τι να σας πω, για να καταλάβετε, μιλάμε για ένα μωρό τετραπληγικό, το οποίο δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν μιλάει. Φαντάζεστε τι γολγοθάν έχει περάσει αυτό το μωρό αυτούς τους τελευταίους 5 μήνες. Μάλιστα. Και αυτή η κοπέλα τώρα είναι στην αστυνομία και ελπίζουμε να επιβληθεί την αστυνομία. Ό,τι χειρότερο για αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια. Να αλλάξουμε θέμα. Άγριο φωνικό χθες βράδυ στη Λάρνακα με θύμα...